Έσκασε η αγορά ακινήτων τα τελευταία χρόνια ως απότοκο της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Οι πωλήσεις μειώθηκαν κατακόρυφα, ειδικά στις επαρχίες Λάρνακας και Πάφου. Σίγουρα η αγορά των ακινήτων βρίσκεται σε μια σημαντική καμπή, όπου οι τράπεζες έχουν δυσκολεύσει τις διαδικασίες χρηματοδότησης. Όμως όταν πας στην τράπεζα και θέλει 9% επιτόκιο ή 8% για πρώτη κατοικία, δεν νομίζω να είναι εύκολο για έναν πελάτη να το πληρώνει αυτό το δάνειο για 30-40 χρόνια. Οι πολιτές θέλουν να πουλήσουν, να απαλλαγούν από τα χρέη τους, οπότε υπάρχουν οι ευκαιρίες. Οι περισσότεροι αποφεύγουν να επενδύσουν αναμένοντας πτώση των τιμών, ενώ υπάρχουν χιλιάδες αδιάθετα ακίνητα. Αν και οι τιμές δεν έχουν μειωθεί σημαντικά, υπάρχει περισσότερο περιθώριο πλέον για κάποιους διακανονισμούς. Δεν μπορείς να αντεπεξέλθεις αν δεν χαμηλώσεις και εσύ τα κέρδη σου. Σίγουρα δεν είναι αρκεί να ρίψουμε μόνο τις τιμές εμείς. Θεωρώ ότι οι τιμές θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα, οπότε εγώ προτρέπω στους υποψήφιους αγοραστές να αγοράσουν όσο το δυνατόν πιο σύντομα, γιατί πιστεύω ότι το κόστος θα ανεβεί. Οι μεγαλύτερες πτώσεις τιμών στα ακίνητα καταγράφηκαν σε Λάρνακα και Πάφο. Ακολουθεί η Λευκωσία, ενώ στη Λεμεσό οι τιμές παραμένουν στα ίδια ή και σε υψηλότερα επίπεδα λόγω της ζήτησης από τους Ρώσους. Σημαντική μείωση καταγράφουν και οι άδειες οικοδομής που συνιστούν σημαντική ένδειξη για τη μελλοντική δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα. Μέσα σε ένα χρόνο, οι άδειες οικοδομής που εκδόθηκαν από τις δημοτικές αρχές και τις επαρχιακές διοικήσεις μειώθηκαν κατά 13%. Τον Ιανουάριο εκδόθηκαν 555 άδειες, ενώ πέρσι τον ίδιο μήνα 638. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφτασε τα 125,4 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με 157,8 εκατομμύρια τον ίδιο μήνα πέρυσι. Πρέπει να γίνει μια καλύτερη διαχείριση της αγοράς ακινήτων, γενικά στο θέμα των φορολογιών και στο θέμα των ξένων επενδύσεων, να μειωθεί η γραφειοκρατία, να διευκολύνεται ο επιχειρηματίας, έτσι ώστε να μπορέσει αυτός ο τομέας να ξεκινήσει και πάλι και να φέρει την ανάπτυξη στην Κύπρο και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας.